Όπως ακριβώς έχουμε από τον Θεό το αισθητήριο της οράσεως, λέγει ο Μέγας Αντώνιος, τις παρενέσεις του περί ήθους ανθρώπων και χριστής πολιτείας που βρίσκονται κατατεθειμένες στη φιλοκαλία που έχει συντάξει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης και ο Άγιος Μακάριος, Επίσκοπος Κορίνθου. Όπως ακριβώς λοιπόν έχουμε από τον Θεό το αισθητήριο της οράσεως για να αντιλαμβανόμεθα όσα φαίνονται, ποιο είναι μεν το λευκό και ποιο το μαύρο χρώμα. Κατά τον ίδιο τρόπο, λέει ο Μέγας Αντώνιος, χαρίστηκε σε μας από τον Θεό και το λογιστικό, για να διακρίνουμε εκείνα τα οποία είναι συμφέροντα στην ψυχή. Ως περ το ορατικό έχομεν παρά του Θεού, εις το γνωρίζειν τα φαινόμενα, τι μεν το λευκόν, ποιον δε το χρώμα του μέλανος, ούτω και το λογικό δε δόρυται ημίν παρά του Θεού, εις το διακρίνει τα συμφέροντα τη ψυχή. Οφείλει ο άνθρωπος να κρίνει, όπως έχει πει ο ίδιος ο Κύριος, τη δικαία κρίση κρίνεται. Και πώς κρίνουμε? Με την λογική, με τον λόγο, με το λογιστικό, με το νου, ο οποίος είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Αλλά πότε μπορούμε να κρίνουμε σωστά? Όταν το λογικό, ο λογισμός, ο νους είναι καθαρός, είναι φωτεινός, είναι φωτισμένος με το άκτιστο φως του Θεού, με το φως του Θεού Λόγου. Όταν είναι λογοποιημένος ο άνθρωπος, όταν ο λογισμός, ο λόγος, η λογική που έχει ο άνθρωπος είναι ενωμένη με τον Θεό Λόγο, με τη Θεία Χάρη. Είναι επομένως καθαρός και επειδή ακριβώς είναι καθαρός, γι' αυτό είναι και έμπλεος. Γιατί όπου υπάρχει καθαρότης, εκεί υπάρχει και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιο Πανάγιος Τριαδικός Θεός αναζητεί νου καθαρό, καρδιά καθαρή, για να κατοικήσει σε αυτήν, να ενωθεί με αυτήν. Είναι αδύνατο στον Θεό, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, να ενωθεί με ένα νου ακάθαρτο. Όταν λοιπόν ο νους, το λογιστικό της ψυχής είναι καθαρό, τότε ο άνθρωπος διακρίνει σωστά και μπορεί να καταλάβει ποια είναι τα συμφέροντα για την ψυχή του, για τη σωτηρία του. Εάν όμως είναι βρώμικος, είναι ακάθαρτος ο νους, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει σωστά, γιατί ο οφθαλμός της ψυχής είναι σκοτισμένος. Όπως το ορατικό, το αισθητήριο της οράσεως, όταν δεν είναι υγιές, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιλαμβάνεται σωστά τα πράγματα, το περιβάλλον του, τα χρώματα κλπ, τα σχήματα. Έτσι και όταν είναι άρρωστο το λογιστικό, το λογικό, ο νους, όταν είναι σκοτισμένα όλα αυτά και ακάθαρτα και όχι φωτισμένα με τον Θεολόγο, τότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να διακρίνει ποια είναι τα αληθινά συμφέροντα για την ψυχή του, για τη σωτηρία του. Επιθυμία, λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Αντώνιος, η οποία διαχωρίζεται από το λογισμό, ή πιο σωστά θα λέγαμε το επιθυμητικό, όταν διαχωρίζεται από το λογιστικό, δηλαδή από τον έλεγχο του λογιστικού, από τον έλεγχο του νου, γεννά την ειδονή και δεν επιτρέπει στην ψυχή να σωθεί ούτε να ενωθεί με τον Θεό. Είναι αυτό που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι η επιθυμία όταν γίνει αποδεκτή στον άνθρωπο φέρνει μία ειδονή, οδηγεί στην ειδονή και από την ειδονή ο άνθρωπος οδηγείται στην οδύνη και στη λύπη και σκοτίζεται και δεν μπορεί πλέον ο άνθρωπος να σωθεί, να ενωθεί με τον Θεό. Γιατί ακριβώς η επιθυμία και η ειδονή, η οποία είναι απότοκος της επιθυμίας, σκοτίζουν την ψυχή και την εμποδίζουν να ενωθεί με τον υπερπάσα καθαρότητα Θεό. Επιθυμία δε, λογισμού αποσπωμένη, ειδονή γεννά. Όταν το επιθυμητικό αφαιθεί αχαλήνωτο, ανέλεγκτο, δεν ελέγχεται, έχει την εποπτεία του νου, του λογιστικού, ο άνθρωπος παρασύρεται από τα πάθη του,
από τις διάφορες ακάθαρτες βρώμικες αρχικές επιθυμίες και τότε πέφτει στις ειδονές και στην ειδονοθυρία και εχμαλωτίζεται από αυτές τις ειδονές, τις εμπαθείς, τις σαρκικές κλπ. Και έτσι ο άνθρωπος χωματοποιείται, γίνεται βρωμερός, γίνεται γήινος, γίνεται ακάθαρτος και έτσι δεν μπορεί πλέον να σωθεί, να ενωθεί με τον Θεό. Επιθυμία δε λογισμού αποσπωμένη, ειδονή γεννά και την ψυχή σωθήνε ή το Θεό συναυθήνε ου συγχωρεί. Η επιθυμία και η ειδονή που γεννιέται από αυτή δεν επιτρέπει πλέον στην ψυχή να ενωθεί με τον Θεό. Βλέπουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά που μας λέει ο Άγιος. Θα πρέπει ο άνθρωπος να κυβερνιέται από το λογικό, να έχει νου καθαρό, λογοποιημένο, φωτισμένο και αυτός ο νους να κυβερνάει τα δύο άλλα μέρη της ψυχής που είναι το θυμικό και το επιθυμητικό, τα οποία είναι το άλογο, θα λέγαμε, κομμάτι της ψυχής. Πότε όμως κυβερνά σωστά ο νους, ο λόγος, το λογικό, όταν είναι ενωμένος με τον Θεό Λόγο. Τότε μπορεί να διακρίνει σωστά και να χαλιλογήσει το θυμό και την επιθυμία. Όταν όμως ο θυμός και η επιθυμία φεθούν ανεξέλεκτα και κυριαρχήσουν στον άνθρωπο και αρχίσουν αυτά να κυβερνούν τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος κυλιέται στις διάφορες επιθυμίες και στις ειδονές που γεννιούνται από αυτές και κάνει παράλογα πράγματα και είναι ανίκανος πλέον να ενωθεί με τον Θεό και να σωθεί. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε πάντοτε να έχουμε καθαρό νου, καθαρό λογικό, φωτισμένο με τον Θεό Λόγο, για να κυβερνάμε σωστά τον εαυτό μας, τον όλο άνθρωπο, την όλη υπόστασή μας και να πορευόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού προς τη σωτηρία μας. Λέγει στη συνέχεια στην 60η του παρένθεση ο Άγιος Αντώνιος, «Εκείνα τα οποία γίνονται σύμφωνα με την φύση δεν είναι αμαρτήματα, αλλά όσα είναι πονηρά κατά προαίρεση». Δηλαδή η κακία δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, αλλά είναι στην προαίρεση του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή κινηθεί εμπαθώς, κινηθεί αντίθετα με το θέλημα του Θεού, και αυτό το κάνει αυτοπροαίρετα. Δεν το κάνει αναγκαστικά λόγω της φύσεώς του, αλλά διότι ακριβώς χρησιμοποιεί λανθασμένα την ελευθερία του, το αυτεξουσιό του, την προαίρεσή του. Και αντί να κινηθεί προς τον Θεό με όλες τις δυνάμεις, αυτός κινείται αντίθετα με τον Θεό και το θέλημα του Θεού. Και τότε πέφτει στα διάφορα πονηρά, στα διάφορα κακά, στα διάφορα αμαρτήματα. Όσο παραμένει στο καταφύσιν, όσο λειτουργεί σύμφωνα με τη φύση του και τις παδιαγραφές του, τόσο δεν αμαρτάνει. Ούτε γινόμενα καταφύσιν εστίν αμαρτήματα, λέει ο Άγιος Αντώνιος, αλλά τα καταπροαίρεσιν, πονηρά. Ούτε το να τρώει κανείς είναι αμαρτία, αλλά το να μην τρώει με ευχαριστία προς τον Θεό, με κοσμιότητα και με εγκράτεια, για να βρίσκεται το σώμα στη ζωή δίχως κανένα πονηρό λογισμό. Δεν είναι αμαρτία το να τρώει κανείς, είναι μια ανάγκη της φύσεως. Είναι ένα από τα διάβλητα πάθη, τα αναμάρτητα πάθη, τα ανένοχα, το πάθος της πείνας και της δίψας. Και ο άνθρωπος πρέπει με μέτρο να ικανοποιεί αυτό το αδιάβλητο, το αναμάρτητο πάθος. Πότε αμαρτάνει? Όχι όταν τρώει, αλλά όταν τρώει χωρίς να ευχαριστεί τον Θεό. Όταν τρώει χωρίς κοσμιότητα, χωρίς εγκράτεια, με σκοπό να στηρίξει το σώμα στη ζωή και όχι υποκύπτοντας στις διάφορες πονηρές επινοήσεις. Ούτε γινόμενα κατά φύσιν εστίν αμαρτήματα, αλλά τα κατά προαίρεσιν πονηρά. Ουδέ το εστί είναι στην αμαρτία, αλλά το μη ευχαρίστος, χωρίς να ευχαριστεί, και κοσμίος, χωρίς κοσμιότητα, και εγκρατός και χωρίς εγκράτεια εστί. Αυτό είναι αμαρτία. Δια το εστί κιν το σώμα εν τη ζωή, δίχα πάσης πονηράς επινίας. Τότε δεν αμαρτάνει όταν τρέφεται ο άνθρωπος για να στηρίξει το σώμα στη ζωή. Δηλαδή τρώει για να ζήσει και δεν ζει για να τρώει.
όταν τρώει χωρίς να έχει κάποια πονηρή επινόηση που να σχετίζεται με την ειδονή του φαγητού, με τη γαστριμαργία και την λεμαργία, όταν δεν σπέβδει να ικανοποιεί υπέρμετρα τις σωματικές ανάγκες, οπότε δημιουργούνται και πονηροί λογισμοί. Αλλά όταν τρώει με ευχαριστία, με εγκράτεια, με κοσμιότητα, με σκοπό, όπως είπαμε, να στηρίξει το σώμα στη ζωή και να λειτουργήσει δοξολογητικά, ευχαριστιακά απέναντι στο Θεό και υπηρετικά και διακονικά απέναντι στον πλησίον, τότε δεν αμαρτάνει όταν τρώει. Αλλά ούτε το να βλέπει κανείς αγνά είναι αμαρτία, λέει ο Άγιος Αντώνιος, αλλά το να βλέπει φθονερά και υπερήφανα και άπλιστα και το να μην ακούει με τρόπο ειρηνικό, αλλά με οργή. Προχωράει ο Άγιος και μας δίνει και άλλες περιπτώσεις, άλλα παραδείγματα, για να μας διδάξει ότι υπάρχουν τα διάλυτα πάθη, τα οποία δεν είναι αμαρτωλά. Αμαρτία είναι αυτό που γίνεται με την προαίρεσή μας και μας απομακρύνει από τον Θεό. Ουδέ το αγνός ουράν εστί αμαρτία. Το να βλέπει κανείς αγνά, αυτό δεν είναι αμαρτία. Αλλά το φθονερός και υπερηφάνος και απλίστος ουράν. Αμαρτία είναι το να βλέπει με φθόνο, με υπερηφάνεια, με απληστία. Και το μη ακούει είναι ειρηνικός, αλλά οργύλος. Ότι και το να ακούει κανείς είναι αμαρτία, αλλά το να ακούει χωρίς να έχει μέσα του ειρήνη, αλλά έχοντας μέσα του οργή, θυμό. Και όταν ακούει με σκοπό να παρακινηθεί στο μίσος και στην οργή. Και ακόμα το να μην διευθύνει τη γλώσσα του στην ευχαριστία και την προσευχή, αλλά στο να κακολογεί. Αυτό είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία το να μιλάει κανείς, αλλά το να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του για να καταλαλήσει. Το μη χαλήν αγωγή τη γλώσσα εις ευχαριστία και προσευχή, αλλά εις το καταλαλήν. Και ακόμα, το να μην εργάζονται τα χέρια του στην ελεημοσύνη, αλλά σε φόνους και αρπαγές. Δεν είναι αμαρτία κανείς να εργάζεται, αλλά αμαρτία είναι το να χρησιμοποιεί τα χέρια του, τη σωματική του δύναμη, για να κάνει το κακό, να κάνει φόνους και αρπαγές. Ενώ όταν κάνει ελεημοσύνη, τότε χρησιμοποιεί όπως πρέπει τα χέρια του, τη σωματική του δύναμη, όλα τα χαρίσματα που τα έχει δώσει ο Θεός, και τα σωματικά και τα πνευματικά. Και με αυτόν τον τρόπο, καθένα από τα μέλη του σώματος αμαρτάνει εκουσίως εργαζόμενος τα πονηρά έργα, αντί των αγαθών, αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και έτσι λέει ο Άγιος Αντώνιος, πέφτει κανείς στην αμαρτία, όταν με κάθε ένα από τα μέλη του σώματός του αμαρτάνει, γιατί με την προαίρεσή του κάνει το κακό, το πονηρό, αντί να κάνει το καλό. Το κακό γίνεται αυτοπροαίρετα, κανείς δεν μας αναγκάζει. Η φύση μας είναι αγαθή, μας την έδωσε ο Θεός αγαθή και καλή. Εκείνο που μας πρόχει στο κακό και στην αμαρτία είναι η κακή χρήση της ελευθερίας μας, του αυτεξουσίας μας, του αυτεξουσίου μας, η κακή προαίρεσή μας. Δεν γίνει αμαρτία λοιπόν τίποτε όταν γίνεται κατά φύση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας. Και ούτως έκαστον των μελών αμαρτάνει τα πονηρά αντί αγαθών, παρά το θέλημα του Θεού αυτοπροαιρέτως εργαζόμενο. Κάθε ένα από τα μέλη, όταν λειτουργεί φυσιολογικά, δεν αμαρτάνει. Αλλά όταν κάνει τα πονηρά, αντίθετα με το θέλημα του Θεού, αυτοπροαίρετα, τότε κάνει το κακό. Ας ακούσουμε και αυτά τα υπέροχα που μας διδάσκει ο Άγιος. Και ας φροντίζουμε με όλα μας τα μέλη, με την ψυχή και το σώμα, να δοξάζουμε τον Θεό, να ευχαριστούμε τον Θεό, να εργαζόμαστε το αγαθό προς τον πλησίον. Δεν είναι αμαρτία το να τρώγουμε, αλλά είναι αμαρτία το να μην τρώμε με ευχαριστία, με κοσμιότητα και με εγκράτεια, με σκοπό να βρίσκεται το σώμα στη ζωή χωρίς κανένα πονηρό λογισμό. Δεν είναι αμαρτία το να βλέπει κανείς με αγνότητα, αλλά το να βλέπει με φθόνο και υπερηφάνεια και απληστία. Και ακόμα το να ακούει κανείς όχι με ειρήνη, αλλά με οργή. Αυτό είναι αμαρτία. Ακόμα
το να μην χαλιναγωγεί κανείς τη γλώσσα του, κατευθύνοντάς την στην ευχαριστία και στην προσευχή, αλλά και στην καταλαλιά και στα διάφορα άλλα αμαρτήματα της γλώσσας. Αυτό είναι αμαρτία. Ακόμα αμαρτία είναι το να μην εργάζεται κάποιος κατευθύνοντας τα χέρια του στην ελεημοσύνη, αλλά σε φόνους και αρπαγές. Και έτσι, γενικώς, το να εργάζεται καθένα από τα μέλη μας τα πονηρά, αντί τα αγαθά, αυτοπροαίρετα, αντίθετα με το θέλημα του Θεού, αυτό είναι η αμαρτία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να εξαλείψουμε κάθε αμαρτία και έτσι να λειτουργήσουμε δοξολογητικά και ευχαριστιακά απέναντι στον Θεό και διακονικά και υπηρετικά και αγαπητικά απέναντι στον Θεό και των πλησίων, και έτσι θα αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.